Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον MVP της αναμέτρησης, ο Φίλιππος ο Τίγας. Φίλιππε, συγχαρητήρια, τρομερή εμφάνιση σήμερα που βοήθησες την ομάδα σου να φτάσει στην νίκη και την ισοφάριση και να πάτε πλέον σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στη Λάρνακα. Αυτός ήταν ο στόχος μας, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Βρισκόμασταν κάτω 2-1. Και πέρσι έτυχε να πάρει το πρωτάθλημα εδώ, οπότε θέλαμε τουλάχιστον φέτος να φύγουμε από το γήπεδο με νίκη. Από εδώ και πέρα, πέμπτο παιχνίδι, όλα γίνονται, όλα είναι πιθανά. Έχουμε 3 μήνες να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε, να έρθουμε πιο έτοιμοι στο Κήτιο και ελπίζω να τα πάρουμε το πρωτάθλημα εκεί. Με το που πήγες στο παιχνίδι, άλλαξε η ροή του αγώνα. Με τις άμυνές σου αλλά και με την επίδεση, σήμερα έκανες, ισοβάρισες το ρεκόρ σεζόν. Τους 18 πόντους είναι οι περισσότεροι που έχεις πετύχει σε μία χρονιά. Το έχεις κάνει και με την Ομόνια στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Το επαναλαμβάνεις σήμερα σε ένα πολύ, πολύ πιο σημαντικό αγώνα, βέβαια. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Αισθάνομαι πολύ καλύτερα που καταφέραμε και νικήσαμε και κρατήσαμε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ στους 57 πόντους. Είναι μια ομάδα που έχει μέσα όρο 80-85 πόντους. Είμαστε αμυντική ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε όλοι και η επίθεση θα έρθει μόνη της. Έτσι χτιστήκαμε, έτσι δουλεύουμε και καταφέραμε αυτό το ανοίξιμο του παιχνίδι. Αυτό θα είναι το κλειδί για το τελευταίο παιχνίδι, η άμυνα. Η άμυνα πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.